Μας εκδικείται η Γερμανία γιατί με το έπος του 40-41 καταρρύψαμε το μύθο του Έιτσε του Άξονα. Μας εκδικείται η Γερμανία γιατί με την ηρωική μας αντίσταση στα μακεδονικά σύνορα και στην Κρήτη ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ. Μας εκδικείται η Γερμανία γιατί καθυλώσαμε εδώ 12 επίλεκτες γερμανικές μοναρχίες που θα ήταν στο μέτωπο και συμβάλαμε ώστε σήμερα να έχει η Γερμανία το καθεστώς το αντιναζιστικό που θέλει. Γιατί αυτή η συμπεριφορά? Καλά, οι ελληνικές κυβερνήσεις ως τώρα λέγανε το αμίμητο, δεν παρετούμεθα τον αξιώσεών μας, αλλά περιμένουμε την κατάλληλη συγκυρία. Από το 46 ως σήμερα περιμένω την κατάλληλη συγκυρία. Από το 46 ως σήμερα. Όχι εγώ, δηλαδή όλοι οι αγωνιστές αντίστοιχες. Περιμένουμε την κατάλληλη συγκυρία. Και για να μην σας κουράζω περισσότερο και επειδή είναι νομότυποι οι Γερμανοί, θα σας βάλω το ερώτημα. Ρώτησα την Γερμανίδα, την Ιαπωνέζα δημοσιογράφο. Είχατε ένα φοβερό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα έχετε συνάψει συνθήκη ειρήνης μεταξύ σας. Ναι, έχουμε συνθήκη ειρήνης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα με την Γερμανία δεν έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης καταπέτυσης των Γερμανών. Και ξέρετε γιατί, αγαπητοί φίλοι? Γιατί είναι νομότυποι οι Γερμανοί και μόλις το υπογράψουν θα πρέπει να πληρώσουν όσα οφείλουν. Γι' αυτό το αίτημά μας σήμερα είναι ένα. Υπογραφή συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Αυτό ζητάμε σήμερα. Και πολιτικά, το είπα και στον Βενιζέλο, είναι η μόνη λύση. Ας αφήσουμε τη δικαστική οδό, ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Ζητάμε υπογραφή συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Και απάντησαν απέναντι, δεν είμαστε σε πόλεμο, το αντικατέστησαν οι Γερμανοί με μία ειδική συνθήκη, μη εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στα δύο έθνη. Καλά, όταν θέλεις να βρεις τα κόλπα, τα βρίσκεις, είναι πολύ κατά κόλπα. Συνεπώς, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο κατά τη δική μου την γνώμη, την προσωπική μου γνώμη. Το αίτημά μας πρέπει να είναι αυτό. Ζητάμε υπογραφή συνθήκης ειρήνης με τη Γερμανία και να αφήσουμε όλα τα άλλα. Διότι επειδή είναι νομότυποι Γερμανοί όπως ήταν και το Τρίτο Ράιχ, θα πληρώσουν αμέσως ό,τι μας οφείλουν, θέλουν δεν θέλουν. Εκεί επικεντρώνω και σε αυτό το σημείο σημειώνω το θέμα. Ήρθαν πολλά κανάλια και παρακολουθούν. Δεν θα τα ευχαριστήσω. Η Εσλαγία μπορεί να κάνει ευχαριστίες. Εγώ ως δημοσιογράφος δεν τα ευχαριστώ. Είναι χρέος τους να έρθουν. Και όπως λέω σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως δημοσιογράφος αξιώνω κάθε πρωί να επαναλαμβάνουν τη ρίση του Ρωμαίου συγκλητικού. Hannibal ante portas. Πληρώστε αυτά που οφείλουν η Γερμανία. Η Γερμανία να πληρώσει αυτά που οφείλει στην Ελλάδα. Να εξοφλήσει το χρέος της απέναντι στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Αν αφήσουμε το Μανώλη να μιλάει, μπορεί να μιλάει 6 ώρες. Και δεν θα λέμε σταμάτα. Συγγνώμη. Αυτό το έχω πάθει με μπει στο θέατρο Μαρία με τον Ντάριο Φω. Ο Ντάριο Φω, τον οποίο έχω την τύχη και την τιμή να γνωρίζω κλπ. Όταν τον αφήσει να μιλάει, μπορεί να μιλάει 6 ώρες ιταλικά και να καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέει, χωρίς να ξέρει ιταλικά. Αυτό παθαίνει με τον Μανώλη τον Γλέζο. Όταν θα έρθει η ώρα για τον πόλεμο και για τέτοια, έχουμε εδώ τον στρατηγό Αλευρομάγειρο που είναι αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συμβουλίου να μιλήσει. Αλλά έχουμε εδώ και τη Σοφία Τσακοράφα, που δεν είναι μόνο μια διάσημα θήτρια και μια διάσημη. Τώρα εδώ θα γίνω σεξιστικός. Είναι μια ωραία γυναίκα. Εντάξει, Σοφία. Έτσι, μπράβο. Γιατί έχουμε μείνει μερικοί που ακόμα μας αρέσουν τα θηλυκά. Έχουμε μείνει, ευτυχώς. Εντάξει. Απλώς θέλω να προσθέσω αυτό. Σε αυτά που είπε ο Μανώλης, πρέπει να είμαστε μια παρέα. Άμα μείνουμε τυπικοί, το χάσαμε το παιχνίδι. Σε αυτό να συμπληρώσω κάτι στο Μανώλη που είναι σημαντικό.
Ξέρετε ότι είχαν βγάλει νόμισμα γερμανικό στα χρόνια της κατοχής, παιδάκι, τα θυμάμαι. Και πρέπει να μπω και ένα αστείο να διασκεδάσουν την ατμόσφαιρα. Ερχόταν λοιπόν με ένα κατοστάρικο, ήταν κανονικό. Συνάλλαγμα, κανονικό χαρτί που έλεγε 100 δραχμές. Πήγαινε σαν περίπτωση, τώρα αγόραζε κάτι, έπαιρνε και ρέστα. Υπογραφή, Εθνική Τράπεζα Γερμανίας κλπ. Και λέει υπουργός τα πάντα. Αλλά έτσι χάναμε, διότι αυτή τη στιγμή τελικά αντί να παίρνουν αυτή τη δύναμη. Είναι το αστείο ενός κουρέα λοιπόν που κούρευε έναν Γερμανό και του δίνει ένα κατοστάρικο και του λέει δεν θέλω, δεν θέλω. Πλέον γιατί δεν θέλεις, γιατί του λέει τελικά θα του δώσω ρέστα. Αντί να με πληρώσει, θα τον πληρώσω. Τέτοια κωμικά. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, πήγαμε να πάρουμε τα λεφτά από κάποια τράπεζα η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Και οτιδήποτε ασύμι υπήρχε, 20 άρικα, το χύσανε, το κάνει και το. Θέλω να πω, υπάρχουν αμέτρητα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν προσωπικά, όπως όλα τα παιδιά εκείνης εποχής, έχουμε προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, αυτό είναι το. Ήμουν στη θάλασσα μπροστά και έρχονταν και τράτες, οι ψαράδες, και έρχονταν τα γραμματοσφαλίτης. Και ένας Γερμανός διάλεγε τα καλύτερα, τα έπαιρνε και τα υπόλοιπα τα πουλάγανε. Τέτοιες που δεν μπορείτε, όπως λένε τα αρχαία. Εγώ στην Αίγινα που ήταν του πατέρα μου το μέρος. Σας βεβαιώνω, όπου σκάψεις θα βρεις νομίσματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ανασκαφές έχουν γίνει στην Αίγινα. Αμέτρητες και μάλιστα με κάποιους ειδικούς που ερχόντουσαν, τους οποίους ποτέ δεν τους σύλλεξε, όχι μόνο επικατοχής και μετά. Είναι αμέτρητα λοιπόν οι οφειλές. Ακριβώς. Θέλω να πω, είναι αμέτρητα, αμέτρητα. Γι' αυτό αυτό που λέει ο Μανώλης δεν είναι μόνο ολοκαύτωμα πολεμικό, είναι και πολιτιστικό και ηθικό και. Λοιπόν. Να πάρει την ομιλία του να μιλήσει ο Αριστομένης ο Σιγελάκης, να ξεκινήσει από αυτή τη ζωή που έζησε το τελευταίο διάστημα στους Λυγιάδες και όλη την ιστορία του Προέδρου της Γερμανίας. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σηκωθώ και εγώ και προς ένδειξη τιμής, αλλά γιατί έχω και μία υστεροβουλία για το θέμα αυτό, νιώθω ότι φαίνομαι λίγο πιο αδύνατος. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Εθνικό Συμβούλιο για την τιμή που μου κάνει να είμαι σήμερα μαζί σας και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε και να σας πω δύο λόγια για την εμπειρία που είχαμε στους Λυγκιάδες. Είναι σημαντικό ότι αυτή τη φορά προσπάθειες γίνανε και στο παρελθόν όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί πρόεδροι. Αυτή τη φορά νομίζω ότι αντιδράσαμε πιο οργανωμένα, πιο προετοιμασμένα, πιο αποτελεσματικά. Καταλάβαμε περίπου πού θα κινηθεί το κλίμα της επίσκεψης και πήραμε την απόφαση να πάει μια αντιπροσωπεία από το Εθνικό Συμβούλιο και τις κυριότερες, μεγαλύτερες ενώσεις θυμάτων. Εκεί δεν είχε σημασία ο αριθμός, αλλά το εύρος, η αντιπροσωπευτικότητα. Να πάει λοιπόν και να διαδηλώσει, αφενός να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, και αφετέρου να θέσει στο Γερμανό Πρόεδρο και τη διεθνή κοινότητα τη διεκδίκησή μας, τα ζητήματά μας. Έχει σημασία λοιπόν ότι αυτό παρά τη δυσκολία και το ρευστό του προγράμματος που μέχρι το τέλος δεν ήμασταν σίγουροι πού θα πάει και τα λοιπά ο Γερμανός Πρόεδρος, το πετύχαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, πήγε μια αντιπροσωπεία, είναι αρκετή εδώ από τους συναγωνιστές. Φτάσαμε το βράδυ το προηγούμενο και απευθυνθήκαμε, μας πήραν είδηση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους ενημερώσαμε, διαμορφώθηκε ένα κλίμα, 7 διαφορετικοί εκπρόσωποι βγήκανε στα τοπικά μέσα, ο λαός της Ηπείρου κατάλαβε ότι εκτός από τον ΚΑΟΚ υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ενώσεις Θυμάτων που δίνουν το παρόν και διεκδικούν και την άλλη μέρα μπορέσαμε, όταν, σαν να ήμασταν, αν θέλετε, σαν να το περιμέναμε, όταν ο Γερμανός Πρόεδρος τέλειωσε την ομιλία του που είχε ζητήσει συγγνώμη, να κάνουμε την κίνηση με το πανό για να αποτυπώσουμε σε ένα σύνθημα μάλιστα που ανήκει στην ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο, στους Γερμανούς συναγωνιστές, οι οποίοι με αυτό το σύνθημα που γράφει το πανό ήρθανε στη Χάγη για να υποστηρίξουν τα αιτήματά μας και σε ένδειξη τιμής και σε αυτούς έχουμε υιοθετήσαμε αυτό το σύνθημα. Για να δείξουμε λοιπόν με δύο λέξεις, δικαιοσύνη και αποζημίωση, όλη την ουσία της προσπάθειάς μας. Θέλω να σας πω ότι και για μας η εμπειρία ήταν καταπληκτική.
με όσο λέγαμε το σύνθημα και παρά τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν εκεί και λέγαμε πώς να περάσουμε το πανό, πώς να το ανοίξουμε, τι να κάνουμε τέλος πάντων για να μπορέσει να μεταδοθεί παντού, όταν τελικά το ανοίξαμε ήταν σαν να λυτρωθήκαμε. Και όπως βλέπετε, είδατε και στα πλάνα, όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα, τόσο ανεβαίναμε ψυχικά και είχαμε έντονα συναισθήματα όλοι. Και όλοι όσοι βέβαια ήταν παρόντες και μας ακούγανε. Ποιο είναι όμως το εντυπωσιακό? Μετά από μία ώρα αυτό το μήνυμα υπήρχε στον Σπίγκελ και στα άλλα διεθνή μέσα και το ίδιο βράδυ οι Γερμανοί φίλοι από τη Βρέμη, το Αμβούργο, το Βερολίνο, το Μόναχο, παντού έστειλαν καταιγισμό μηνυμάτων για να δηλώσουν τον ενθουσιασμό τους που έγινε αυτή η ενέργεια. Αυτό είναι και το μήνυμα της παρουσίας μας και του αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι εθνικός, αλλά είναι και διεθνιστικός ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή ένας αγώνας, που κρατάει το νήμα των αγώνων των ίδιων των Γερμανών Δημοκρατών που απαιτούν από την κυβέρνησή τους, να καταβάλει τις γερμανικές οφειλές. Σε σχέση τώρα με τον κύριο Γκάουκ, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα. Πράγματι ήταν σημαντικό το ότι ζήτησε συγγνώμη, έστω και αν όπως το επισημάναμε, το είδατε στα πλάνα, την περιμέναμε επί 7 δεκαετίες αυτή τη συγγνώμη. Ήταν σημαντικό το ότι αναγνώρισε τις δολοφονίες, την τρομοκρατία και όλα αυτά τα απίστευτα δεινά που πέρασε ο ελληνικός λαός από τα όργανα του γερμανικού κράτους. Αλλά βέβαια τα λόγια του αυτά, τα ζεστά του λόγια δεν αρκούν. Δεν μπορούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει πετύχαμε το σκοπό μας και σταματάμε επειδή μας μίλησε, είπε δύο γλυκές κουβέντες. Και για να το προχωρήσω, χωρίς να θέλω να φανώ απρεπής απέναντί του, πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι μια συγγνώμη όταν δεν συνοδεύεται από έμπραχτη αποζημίωση, αποκατάσταση, όταν δεν συνοδεύεται από πράξεις δικαιοσύνης? Πόσο έντιμη μπορεί να είναι η προεδρική συγγνώμη όταν η Γερμανία δεν έχει αναλάβει με έναν έμπραχτο τρόπο την ευθύνη της για όσα πέρασε ο ελληνικός λαός? Όταν δεν δίνει έστω και ένα μάρκο που λέει το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου, δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, είναι πρωτίστως ηθικό και πολιτικό. Δεν δίνει, δεν δέχεται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να αποζημιώσει τα θύματα, να κάνει τις επανορθώσεις στη χώρα, να μας γυρίσει το κατοχικό δάνειο και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μήπως αυτό που είπε ο Γερμανός Πρόεδρος πριν ακόμα πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, που μίλησε ότι αναγνωρίζω, λέει, το ηθικό χρέος. Σοβαρή δήλωση, σημαντική. Πώς όμως μπορείς αλήθεια να το αναγνωρίσεις όταν το διαχωρίζεις από την έμπραχτη, την υλική του διάσταση? Έτσι απλά λέμε μια κουβέντα χωρίς να έχει συνέπειες, χωρίς να έχει κυρώσεις. Πώς μπορεί να λυτρωθεί ο θήτης από τις τύψεις για όσα έχει κάνει αν δεν ικανοποιήσει πρώτα το θύμα? Αν το θύμα δεν έχει την εύλογη ικανοποίηση για να πει ναι, σε συγχωρώ και είμαστε εντάξει. Αυτά είναι γραμμένα στην ιστορία και δεν σβήνουνε, όχι 7 δεκαετίες, 7 αιώνες και 7 χιλιετίες να περάσουν. Και εδώ ακριβώς είναι το λάθος που κάνανε οι Γερμανοί όταν στείλαν τον Γκάουκ. Ανεξάρτητα τις προθέσεις του ιδίου, δεν θα μπω σε αυτό. Αλλά η γερμανική πολιτική, το έχει επισημάνει και ο Μανώλης ο Γλέζος, έχει μεθοδικότητα, έχει σύστημα και κάθε 15 χρόνια μας στέλνει τον πρόεδρό τους να προχωρήσει μισό βηματάκι ακόμα, προσδοκώντας ότι εμείς θα αφήσουμε τα υπόλοιπα έτσι στη λύθη. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να ήρθε εδώ ο Γκάουκ και να πίστευαν στη γερμανική κυβέρνηση ότι θα μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, ότι θα ανοίξουν λίγο τη βαλβίδα να φύγει ο ατμός από τον ελληνικό λαό που βράζει και που έχει αισθήματα οργής, δίκαιης οργής για τη στάση των Γερμανών και τότε και σήμερα? Μπορεί αυτό να προσδοκούσαν, ότι θα αρκεστούμε στη συγγνώμη και θα γυρίσουμε σελίδα, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό πέτυχαν. Το θέμα πλέον είναι στο Ζενίθ. Η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται σε όλη την Ελλάδα, όπου πάμε είναι γεμάτες οι πλατείες, τα θέατρα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι για το ζήτημα αυτό. Αλλού γίνονται εκδηλώσεις για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια. Μα αυτό δεν αποδεικνύει ότι το θέμα, πόσο δίκαιο και απαράδεκτο είναι
όταν μετά από 70 χρόνια είναι πιο ζεστό από ό,τι ήταν αμέσως μετά την κατοχή. Αυτό είναι και το μήνυμα. Ό,τι και να χρειαστεί, όσες δεκαετίες και να μας πάρει, ό,τι αγώνες και να χρειαστούν, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω μέχρι τη δικαίωση. Και η δικαίωση αυτή θα είναι η δικαίωση θυσίας του ελληνικού λαού, θα είναι κατάκτηση για τους Έλληνες και τους Γερμανούς δημοκράτες, θα είναι μια συμβολή σε μια άλλη πορεία της Ευρώπης. Να λοιπόν γιατί διεκδικούμε, να γιατί αγωνιζόμαστε, να γιατί δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επέλθει η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ψηφοφορία στη Βουλή, οι βουλευτές δυστυχώς πρέπει να φύγουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που ακούσατε θα τα μεταφέρετε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Πέρα. Σε μένα μένει ο άχαρος ρόλος να σας πω μερικά νομικά που συνήθως είναι κουραστικά και δύσκολα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να θίξω δύο θέματα. Το ένα είναι η περίφημη Χάγη. Το δεύτερο είναι η εκτέλεση της απόφασης του διστόμου στην Ελλάδα. Για το θέμα της Χάγης έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Υπάρχει μία αντιπαράθεση η οποία κάνει μεγάλο κακό στο εθνικό μας αυτό θέμα, που συνίσταται στο αν κερδίσαμε ή χάσαμε στη Χάγη. Ναι, πράγματι, αν το δούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, το 14-1 ή το 13-2 ή το 12-3, γιατί 3 ήταν τα ερωτήματα, είναι όντως ένα χαμένο παιχνίδι. Όμως η απόφαση της Χάγης και η όλη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν μπορεί δυστυχώς ή ευτυχώς να αντιμετωπιστεί με ποδοσφαιρικούς ή μπασκετικούς για άλλους όρους. Θα πρέπει να τη δούμε από δύο άλλες οπτικές γωνίες. Η πρώτη και η κυριότερη, η πολύ αγαπημένη, είναι η οπτική γωνία της επικοινωνίας. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι από τη Χάγη και μετά το θέμα πήρε φωτιά. Το θέμα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων, γιατί με τη Χάγη οι αποζημιώσεις γίνανε κυρίως γνωστές, διεθνοποιήθηκε. Μας μάθανε παντού. Η πεταλούδα που πέταξε στο δίστομο, που χτύπησε τα φτερά της στο δίστομο, προκάλεσε τσουνάμι σχεδόν σε όλες τις χώρες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι 17 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, που ένας άλλος πάστορας ήρθε στο δίστομο, έτσι δεν είναι, Αργύρη, λέγοντας ότι μεταφέρει τη συμπάθεια, αν θυμάμαι καλά, του ομόσπονδου προέδρου του κρατηδίου από το οποίο καταγότανε, γιατί έτσι ξεκίνησε, έτσι έγινε η αγωγή του διστόμου, έτσι ασκήθηκε η αγωγή του διστόμου. Ένας πάστορας προσκυνηματικά ήρθε στο δίστομο και είπε μέσα στην... θεωρούσε ότι αυτό έπρεπε να πει, ότι μεταφέρει τη συμπάθεια του προέδρου του ομόσπονδου κρατηδίου από το οποίο καταγόταν η ομάδα που είχε έρθει να προσκυνήσει. Και τότε ο Γιάννης Σταμούλης, σηκώνοντας το γάντι της διεκδίκησης, είπε ότι δεν αρκεί η συμπάθεια. Τότε οι Γερμανοί, σημειώστε το αυτό, μιλούσανε για συμπάθεια. 15-18 χρόνια μετά ήρθε η ώρα να μιλήσουν για να ζητήσουν συγγνώμη. Και είπε ότι δεν αρκεί η συμπάθεια, χρειάζονται έμπρακτες χειρονομίες. Έτσι λοιπόν, μετά τη Χάγη, πέρα από το ότι το θέμα διεθνοποιήθηκε, από νομικής πλευράς έχουμε την πολύ σημαντική εξέλιξη ότι με την απόφαση της Χάγης καλούνται τα κράτη σε διακρατική διευθέτηση του θέματος. Άρα η Χάγη μας λέει ότι σταματήστε τα δικαστήρια, γιατί στην παρούσα φάση του δημοσίου διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να γίνονται δικαστήρια. Κρατήστε το αυτό το «στην παρούσα φάση». Δεν πρέπει να γίνονται δικαστήρια, αλλά καθίστε γύρω από ένα τραπέζι, συζητήστε το και βρείτε επιτέλους μία λύση, διότι τα εγκλήματα είναι δεδομένα, έχουν πράγματι διαπραχθεί
και δεν μπορείτε, ουσιαστικά είπε στη Γερμανία, ότι δεν μπορείτε να κλείνετε τα μάτια μπροστά σε αυτά τα εγκλήματα. Δεσμεύει η απόφαση της Χάγης την Ιταλία και τη Γερμανία, ναι. Έμεσα όμως έχει σημαντικές επιπτώσεις και μπορεί να γίνει χρήση των οδηγιών της και από την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ζητάμε. Ζητάμε μία πολιτική πρωτοβουλία πλέον, παράλληλα με τις όποιες νομικές διαδικασίες συνεχιστούν. Όσον αφορά λοιπόν την συνέχιση των νομικών διαδικασιών, εκκρεμεί το πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα δούμε τι θα εισηγηθεί, δεν το ξέρουμε. Όσον αφορά την υπόθεση του διστόμου, και άλλων πρέπει να σημειώσω εδώ αγωγών ή αποφάσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανά την Ελλάδα. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο το δίστομο. Ναι, το δίστομο έχει τελεσιδικήσει αμετάκλητα. Είναι μια εκτελεστή απόφαση. Όμως υπάρχουν και άλλες δικαστικές διεκδικήσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα ανά την Ελλάδα. Αγωγές που έχουν παγώσει. Αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ύπνωση. Ιδιωτών. Υπάρχουν μάλιστα, κυρίες και κύριοι, και αποφάσεις ιδιωτών που επιδικάζουν ποσάς οι ιδιώτες για καταστροφές που έχουν προκαλέσει τα γερμανικά στρατεύματα. Και αυτές λοιπόν, η απόφαση λοιπόν του διστόμου αυτή τη στιγμή έχει παγώσει για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική εκτελεστική εξουσία αρνείται από το 2000, από τον Ιούνιο του 2000 συγκεκριμένα, όταν της πρωτοζητήθηκε, να δώσει την περίφημη άδεια που απαιτείται κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, είναι το γνωστό σε όλους σχεδόν πλέον 9.23 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο για να εκτελέσουμε, να επισπεύσουμε εκτέλεση σε βάρος ενός αλλοδαπού κράτους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Το δίστομο έχει ακούσει πολλές απαντήσεις από υπουργούς δικαιοσύνης. Η καθεμιά βέβαια έφερε τη σφραγίδα του χαρακτήρα του ατόμου που απαντούσε. Έχουμε ακούσει συμπαθητικές αρνήσεις, έχουμε ακούσει και αρνήσεις πιο γερμανικές εντός εισαγωγικών. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να δώσει την περίφημη άδεια. Όμως θα ήθελα, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, να θέσω υπόψη σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τρεις πολύ σημαντικοί δάσκαλοι, και δυστυχώς ο πρόεδρος έφυγε του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά θα ξέρει και νομίζω ότι προσωπικά θα υποστηρίξει την άποψη. Τρεις πολύ σημαντικοί δάσκαλοι του ελληνικού δικαίου, ο Κώστας Ομπέης, ο Γιώργος Κασιμάτης και ο Κώστας Χρυσόγονος, έχουν συντάξει μια γνωμοδότηση με την οποία υποστηρίζουν ότι το 9.23 είναι αντισυνταγματικό. Ότι δηλαδή τα ελληνικά δικαστήρια ουσιαστικά θα πρέπει να μην το εφαρμόζουν. Να σημειώσω εδώ ότι αντίστοιχη διάταξη για την άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης υπάρχει και στην Ιταλία. Όμως αυτή η διάταξη στην Ιταλία δεν εφαρμόζεται από τα ιταλικά δικαστήρια. Δεν εφαρμόστηκε το 2006, δεν εφαρμόστηκε το 2009, δεν εφαρμόστηκε το 2011, που είναι οι τρεις αποφάσεις εκτέλεσης του διστόμου στην Ιταλία. Γιατί? Γιατί στην Ιταλία υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Το συνταγματικό δικαστήριο της Ιταλίας λοιπόν είπε ότι το 9.23 είναι αντισυνταγματικό. Και κατ' επέκταση υπάρχει η διάταξη στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, αλλά τα δικαστήρια δεν την εφαρμόζουν. Το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν και τα ελληνικά δικαστήρια. Οφείλω στο σημείο αυτό να σας πω, να θυμίσω σε όσους δεν το ξέρουν, νομίζω ότι δεν είναι πολύ γνωστό, ότι όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η εκτέλεση της αποφάσεως του διστόμου στην Ελλάδα, με την περίφημη κατάσχεση του Γκέτε και της Γερμανικής Αρχαιολογικής Σχολής, το πρωτοδικείο της Αθήνας, με την απόφασή του είχε απορρίψει την ανακοπή της Γερμανίας. Είχε πει ότι το 9.23 είναι αντισυνταγματικό και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Στη συνέχεια όμως το εφετείο και ο Άριος Πάγος αποφάσισαν ότι το 9.23 πρέπει να εφαρμοστεί και άρα απαιτείται η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε από πλευράς δικαστικής διεκδίκησης. Η απόφαση του διστόμου είναι ενισχύ στην Ελλάδα.
Εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφασίσει να μας δώσει την περίφημη άδεια, μπορούμε να συνεχίσουμε, μπορούμε να δοκιμάσουμε να εκτελέσουμε. Ναι, δεν είναι πανάκια η δικαστική διεκδίκηση. Ναι, δεν είναι ο τρόπος, ο βασικός τρόπος για να το διεκδικήσουμε, όμως είναι ένα σημαντικό όπλο, ένα πολύ σοβαρό όπλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τις ομιλίες, πριν περάσουμε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Απλώς να σας θυμίσουμε τις ενέργειες που σχεδιάζουμε. Αυτές που έχουν... Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, να σας θυμίσουμε κάποιες κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει ήδη και βρίσκονται σε εκκρεμότητα και θα σας αναγγείλουμε και την τελευταία σημερινή απόφαση, διαμαρτυρία και έκκληση που θα σας διαβάσουμε. Το πρώτο είναι ότι έχουμε στείλει προσωπική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και τους ζητάμε να συναντηθούμε, διότι επιτέλους, έπειτα από 2 χρόνια αδράνειας, συναισθήθη η διακομματική επιτροπή που θα περιοδεύσει σε κοινοβούλια της Ευρώπης με λεπτομέρειες, με στοιχεία, με γεγονότα, με κείμενα να τους ενημερώσει για το μέγιστο αυτό θέμα των οφειλών της Γερμανίας. Δεύτερο, έχουμε Δεν έχει σταθεί κυοφορή. Αυτό ακριβώς θα πω. Δεύτερον, τους ζητάμε να μάθουμε τελικά συναισθηθεί ποια ονόματα μιλάνε για μια 19-μελή επιτροπή. Ποιοι θα είναι αυτοί. Έχει συσταθεί η επιτροπή που θα οργανώσει τη σύσταση αυτής της επιτροπής. Δεύτερο, μας είπανε από αυτές τις φήμες ότι αυτή θα αρχίσει να ενεργοποιείται το Δεκέμβρη, που σημαίνει θα σκεφτεί κατά το Πάσχα και κατά το 2019 κάπου εκεί ίσως κάτι γίνει. Ας στέλνουμε λοιπόν επιστολή και με στοιχεία και με λεπτομέρειες. Τελευταίο, έχουμε το θέμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που περιφέρεται αυτή τη στιγμή η απόφασή του για το δάνειο το οποίο έχει αναγνωριστεί, στην κυριολεξία πάει για τις καλένδες. Το Νομικό Συμβούλιο λέει στα Υπουργεία τα αντίστοιχα, δεν μας δώσα τώρα τα στοιχεία. Το Υπουργείο της λέει, σας τα δώσαμε. Αλλά για φέρτε πάλι. Μετά λέει, ένα λεπτό αποφασίσαμε, αλλά είμαστε μια επιτροπή, όχι θέλουμε την ολομέλεια. Αυτά θα μπορούσε ο Μανώλης να μας εξηγήσει στις ερωτήσεις που θα κάνετε. Διαμαρτυρία και έκκληση. Υπογράφονται στην παρούσα πολίτες και υποψήφοι για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εκφράζουμε την πικρία μας για το γεγονός ότι ο προσφάτως επισκεφθεί στη χώρα μας πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, κ. Γιώαχιμ Γκάουκ, αν και αναγνώρισε τα φοβερά δεινά που υπέστη ο ελληνικός λαός από τη δολοφονική και καταστροφική δράση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής και ζήτησε συγγνώμη, γεγονός αναμφίβολα θετικό και αναγκαίο, εν τούτης απέφυγε να δεσμευθεί για την έμπρακτη δικαίωση της θυσίας των Ελλήνων. Μια θυσία που συνέβαλε τα μέγιστα στην απελευθέρωση της Ευρώπης και της ίδιας Γερμανίας από τον ναζιστικό ζυγό, γεγονός που η σύγχρονη Γερμανία οφείλει να μη λησμονεί. Στο όνομα του δικαίου και της ηθικής, απαιτούμε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας την καταβολή των αποζημιώσεων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, των επανορθώσεων για την καταστροφή των υποδομών και την αρπαγή του πλούτου του ελληνικού λαού, την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου και των λεηλατευθύντων κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών της χώρας μας. Με 2 λέξεις, 3, όλες τις οφειλές. Διακατεχόμενοι από αισθήματα φιλίας απέναντι στο γερμανικό λαό, διακηρύσουμε ότι η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, έστω και ύστερα από 70 χρόνια, θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τους κοινωνικούς, πνευματικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των λαών μας. Άλλωστε, η δημόσια έκφραση συγγνώμης από τον πρόεδρο της Γερμανίας αποτελεί κατάκτηση του ελληνικού και του γερμανικού λαού, αλλά για να αποδειχθεί ειλικρινής και να λάβει το πλήρες της περιεχόμενο, απαιτούνται χειροπιαστές πράξεις αποζημίωσης, επανόρθωσης, αποκατάστασης, ως ουσιαστική αναγνώριση και έμπρακτη ανάληψη ευθύνης για τα τρομερά εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνουμε ότι ο αγώνας μας δεν στρέφεται κατά του γερμανικού λαού, με τον οποίο αισθανόμαστε αλληλέγγυοι όπως και με κάθε λαό, αλλά επιδιώκουμε την απόδοση δικαιοσύνης. Σε αυτό είμαστε αμετακίνητοι.
Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να θέσει, χωρίς καμιά καθυστέρηση και με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, το συνολικό ζήτημα σε διμερές επίπεδο στη γερμανική κυβέρνηση. Καλούμε τη γερμανική κυβέρνηση να αναλογιστεί την ευθύνη της και να προχωρήσει με θάρρος, αποκινούμε την ελληνική κυβέρνηση, στην αναζήτηση μιας δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, που θα απαντά στο ανεκπλήρωτο χρέος της απέναντι στην Ελλάδα και την ιστορική μνήμη. Αυτή άλλωστε είναι και η προτροπή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που με την αποφασή του για το δίστομο αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων των θυμάτων υφίσταται και πρέπει να επιληθεί με διακρατικές διαπραγματεύσεις. Διαδηλώνουμε την αταλάντευτη απόφαση και βούλησή μας να μην παραιτηθούμε ποτέ από τις ιερές αυτές διεκδικήσεις των θυμάτων αδελφών μας και του ελληνικού λαού, που είναι καταγεγραμμένες με πύρινα γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Και όσο καθυστερεί η ικανοποίησή τους, θα χαλιβδώνουν τον αγώνα μας. Οι νεκροί ζητούν δικαίωση. Η ιστορία μας καλεί να σταθούμε με θάρρος και αποφασιστικότητα ενώπιον των ευθυνών μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη.